3-0 επικράτησε η Βραζιλία της Παραγουάης στο Σάο Πάολο για να γίνει η πρώτη ομάδα που περνά στα τελικά του Μουντιάλ της Ρωσίας. Με τον Κουτίνιο στο 34 να ανοίγει το σκορ, στο 53 ο Άντωνι Σίλβα πέκουσε το πέναλτι του Νεϊμάρ, ο οποίος στο 64 μετά από εξαιρετική ενέργεια πέτυχε το 2-0 με το έκτο του γκολ σε 7 παιχνίδια. Ο Μαρσέλο 4 λεπτά πριν τη λήξη διαμόρφωσε το τελικό σκορ για τη Σελεσάο που κατέκτησε την 8η συνεχόμενη νίκη της στην προκριματική φάση 4 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωσή της. Ορίστον τιμωρημένο Λιονέλ Μέση που εκτείει τιμωρία 4 αγωνιστικών για εξίδυση του βοηθού διαιτητή στον αγώνα με τη Χίλη και με το παρασκήνιο να οργιάζει, συνδέοντας την ποινή με τις εκλογές της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής, η οποία διοικείται από προσωρινή επιτροπή όπως η ΕΠΟ, η Αλμπισελέστε έπαθε ασφυξία στο υψόμετρο των 3.600 μέτρων της Λαπάζ από τη Βολιβία, που προηγήθηκε στο 31 με την κεφαλιά του Χουάν Κάρλος Άρκε. Στο 52 ο Μαρσέλο Μάρτινς διπλασίασε τα γκολ για τη Βολιβία. Η ήττα ρίχνει την Αργεντινή στην 5η θέση που οδηγεί στα μπαράζ, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την πρόκλησή της στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας ανέβηκε η Κολομβία που επιβλήθηκε στο κήτο του σημερινού με 2-0 με το Χάμες Ροντρίγκες να ανοίγει το σκορ στο 20 και από δική του σέντρα τον Χουάν Κουαδράδο να διαμορφώνει το τελικό 2-0. Στο Στάντε Φρανς η Γαλλία φιλοξένησε την Ισπανία σε φιλικό με τους Φούριας Ρόχας να προηγούνται με πέναλτι του Νταβίτ Σίλβα στο 68 και στο 77 να πετυχαίνουν και δεύτερο γκολ με τον Ζεράρ Ντεουλεφέου που αρχικά δεν μέτρησε ως offside για να επιστρατευτεί η τεχνολογία γραμμής τέρματος που πρόκειται να χρησιμοποιήσει η FIFA στο Μουντιάλ και τον γκολ να κατακυρωθεί για το τελικό 2-0 της Γαλλίας. Σε άλλο φιλικό στο Άμστερνταμ, η Ολλανδία υποδέχτηκε την Ιταλία με τους Οράνια να προηγούνται στο 10 από το αυτογκόλ του Αλέσιο Ρωμανιόλη. Ένα λεπτό μετά, το σουτ από τον Έντερ Μάρτινς ισοφάρισε για τη σκουάντρα Ατζούρα, η οποία στο 32 πήρε την νίκη, όταν μετά από κόρνερ, ο Λεωνάρντο Μπονούτσι από κοντά σκόραρε το 2-1 για να διατηρηθεί η παράδοση που θέλει αίτητη την Ιταλία σε φιλικά. Στην ασιατική ζώνη, σημαντικό βήμα πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ έκανε το Ιράν, επικρατώντας με 1-0 τη Κίνα, με τον Μασούτ του Πανιωνίου να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Στο δεύτερο όμιλο, η Ιαπωνία διέλυσε με 4-0 την Ταϊλάνδη και παραμένει στην κορυφή. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Ασίας, η Ιαπωνία νίκησε με 4-0 την Ταϊλάνδη και ανέβηκε στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου με 16 βαθμούς. Ο Καγκάβ άνοιξε το σκορ για τους Ιάπωνες στο 8 λεπτό με ωραία ενέργεια και δυνατό σουτ. 11 λεπτά αργότερα, ο Καζάκη με κεφαλιά ψαράκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Το 3-0 για τους Μπλε Σαμουράι ήρθε από τον Κούμπο στο 57ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ. Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε από τον Γιοσίντα στο 83ο λεπτό με κεφαλιά. Για τον ίδιο όμιλο, η Αυστραλία ξεπέρασε το εμπόδιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με 2-0 και βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 13 βαθμούς. Το σκορ για τα Καγκούρο άνοιξε ο Άιρβιν στο 6ο λεπτό, όταν μετά την κεφαλιά του η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα από παρέμβαση του Σανκούρ. Την νίκη για την Αυστραλία σφράγισε ο Λέκης στο 78ο λεπτό με καρφωτή κεφαλιά. Στο κατάμεστο από 100.000 οπαδούς Αζαντίδ στη Θεχεράνη, στο πρωτοπόρο και αίτητο Ιράν του Κάρλος Κεϊρός, επιβλήθηκε με 1-0 της Κίνας του Μαρσέλο Λίπη. Βασικός ο Μασούν Τσοτζάι του Πανιωνίου είχε την ευκαιρία να σκοράρει στο 42, όμως ο Τσέγκ ήταν αυτός που τον σταμάτησε. Ο Μεχτή Ταρέμι με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χάριζοντας τους 3 βαθμούς στην ομάδα του, προπορεύεται στον πρώτο όμιλο με 17 βαθμούς. Για τον ίδιο όμιλο, η Νότιος Κορέα επικράτησε με 1-0 της Συρίας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση με 13 βαθμούς. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Χόγκ στο 5ο λεπτό με μονοκόμματο σουτ. Στο 92ο λεπτό, η Συρία λίγο έλειψε να πάρει την ισοπαλία, αλλά ο Κατύψη μάδεψε στο οριζόντιο δοκάρι. Με την εθνική μας ομάδα, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο και με την Ρωσία σε φιλική αναμέτρηση στο Σότσι. Μόλις το 3 ο Βάσιν έβαλε τους γηποδούχους σε θέση οδηγού, αλλά η αντίδραση ήρθε γρήγορα για τους Βέλγους με τον πρώην άσο του Ολυμπιακού Κέβιν Μιρελάς να ισοφαρίζει στο 17 από την Άσπρη Βούλα. Τη σκητάλη πήρε ο επιθετικός της Crystal Palace Μπεντέκε, ο οποίος με 2 τέρματα στο 42 και στο 45 έβαλε τον Βέλγιο μπροστά στο σκορ με 1-3. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ρώσοι ανέβασαν την απόδοσή τους, μείωσαν με τον Μίρατσουκ στο 74 και έφτασαν στην ισοφάριση και στο τελικό 3-3 με τον Μπουκάροφ στην τελευταία φάση του αγώνα.